Δρόμοι στην ιστορική συνοικία του Λάκου που συνδέουν το πολιτιστικό κέντρο με την καρδιά της πόλης και παρουσιάζουν αυτές τις εικόνες πρόκειται να αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά στο πλαίσιο έργων ανάπλασης προϋπολογισμού 440.000 ευρώ περίπου. Πρόκειται και τους δρόμους Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 10 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει πλακοστρώσεις, σύγχρονα φωτιστικά LED, καθώς και φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, αλλά και μικρών παρτεριών. Η περιοχή του Λάκου και με το κτίριο της περιφέρειας το οποίο αναγύρεται τώρα θα αναβαθμιστεί ουσιοδός και του χρόνου θα παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Θα είναι σε ένα ενιαίο επίπεδο ο δρόμος, φαρδιά πεζοδρόμια. Δεν θα υπάρχουν αναβαθμίδες ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν και συμπολίτες με ειδικές ανάγκες. Θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των καλωδίων. Υπογράψαμε τη σχετική σύμβαση με τη ΔΕΗ ταυτόχρονα σήμερα. Βέβαια. Είναι καλό να γίνει. Οπωσδήποτε. Θα δώσει την άνεση στην περιοχή Αθήνα. Θα ανέβει κιόλας. Ασφαλώς. Το χρειάζεται η περιοχή. Ακούω τώρα 50 χρόνια που είμαι στη γειτονιά και ανάπλαση δεν βλέπω. Παρόλο που είναι και ο Καρδαντζάκης πιο πάνω, δεν έπρεπε να αξιοποιηθεί η γειτονιά που περνάει ο τουρισμός. Ναι, καλά όλα αυτά. Χαίρομαι που τα ακούω, αλλά να έχω μισή νερό. Τόσα χρόνια μας λένε ότι θα αναβαθμιστεί η περιοχή, γιατί ήταν το παλιό Ηράκλειο, η παλιά πόλη του Ηρακλείου και τίποτα δεν έγινε. Στο πλαίσιο του έργου, το οδόστρωμα θα αντικατασταθεί με ψηφιδωτό σκυρόδεμα στους δρόμους Γιαννίκου, Βικέλα, Μονοφατσίου και Κουνάλη, ενώ η οδός Ρωμανού θα γίνει πεζόδρομος με κυβόληθους. Θα δούμε νέες πλακοστρώσεις, μια καλύτερη διευθέτηση του χώρου ώστε να αποδοθεί περισσότερος χώρος για τον πεζό, να είναι πιο προσβάσιμα όλα, νέα φωτιστικά σώματα, όσο πράσινο το επιτρέπουν οι συνθήκες οι τοπικές και βέβαια θα έρθει να κουμπώσει άριστα με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με την ίδια αναπλασμένη πλαστήρα και με τις αναπλάσεις που θα ακολουθήσουν στη 1821. Μετά από αρκετά χρόνια, δρόμοι πέριξ του πολιτιστικού κέντρου θα αλλάξουν όψη, αναβαθμίζοντας η ποιότητα ζωής τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών, οι οποίοι απολαμβάνουν το περίπατό τους στην ιστορική συνοικία. Βεβαίως, να γίνουν αυτά, γιατί και εμείς τα θέλουμε αυτά. Βλέπουμε και πολλά ετοιμόρροπα εδώ. Ναι, να χαλαστούν όλα θα είναι. Να θυμίσω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα υπεύθυνοι για την άρση των ετοιμορροπιών είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Εάν δεν ανταποκριθούν ή αν είναι άγνωστοι οι ιδιοκτήτες, τότε θα επιληφθεί ο Δήμος, χρεώνοντας βέβαια το αντίστοιχο τίμημα, όπως είναι λογικό, στους ιδιοκτήτες.